Τι να πω, με το καλό να μας έρθει και η νέα χρονιά το 24 χωρίς run, χωρίς να τρέχουμε, θέλω να πω, για γενικότερα να τρέχουμε μόνο κάπως έτσι, να φύγει η χρονιά και να τρέχουμε για την υγεία μας, για τον εαυτό μας, έτσι, για ψυχική ισορροπία, γιατί η γυμναστική σίγουρα βοηθάει και σε αυτό πάρα πολύ, ε? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Μαρίνα, πες μας τώρα για το Σάντεραν, είναι το δεύτερο. Νομίζω είχε σταματήσει, ξεκίνησε πριν από... πέρυσι δεν έγινε νομίζω, για βοήθησέ με λίγο. Ακριβώς, ξεκίνησε το 2019. Έτσι, σταμάτησε μετά λόγω κορονοϊού και φέτος τώρα, αύριο, είναι το δεύτερο. Το δεύτερο, ακριβώς. Λοιπόν. Θες να μας πεις όλα, είναι έτοιμα εκεί, τι κάνετε, πόσες συμμετοχές έχουμε, αν έχουν φύγει όλες οι στολές, έτσι, διαδικαστικό? Τρέχουμε ουσιαστικά τώρα για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Υπάρχουν αρκετές συμμετοχές, όπως και συμμετοχές εκτός Ιεράπετρας, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή έχουμε 1.000 συμμετοχές, ας πούμε. Περίπου. Α, 500. Νομίζω, εντάξει, 500 περίπου. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Αν βέβαια. Αν και τελευταία στιγμή, ναι. Από ό,τι παρατηρούμε δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Οπότε ευελπιστούμε σε μεγαλύτερο αριθμό. Μάλιστα. Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο το πρωί. Με καταληκτική ώρα, δηλαδή μέχρι 2 η ώρα. Μέχρι τις 2 αύριο. Ναι. Θα είμαστε στην πλατεία σήμερα όλη μέρα έως τις 9 το βράδυ. Και αύριο στον Ερυθρό Σταυρό, στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στη Λοχαγού Παγωμένου 47, θα μας βρουν από 10.30 έως 2. Και υπάρχουν βέβαια τα άτομα τα οποία θα έρθουν από περιοχές εκτός Ιεράπετρας, μακρινές, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν να παραλάβουν τη στολή τους τελευταία στιγμή. Είναι από ποιες περιοχές, Μαρίνα, από ποιες περιοχές? Έχουμε Ηράκλειο, ας πούμε, έχουμε... Σε μένα έχουν δηλώσει σίγουρα από Βιάνο. Α, ωραία. Από Ηράκλειο δεν γνωρίζω, αλλά πολύ πιθανό, μιας και μάθαμε φέτος ότι δεν έγινε ούτε το Σάντεραν στη Φανιά. Ναι. Δεν πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε γενικότερα ευελπιστούμε να γίνει ένας θεσμός κάθε χρόνο και καλύτερο και να προσελκύει περισσότερο κόσμο από περισσότερα μέρη. Είναι... Ο σκοπός, όπως γνωρίζετε, είναι φιλανθρωπικός. Ο στόχος μας για φέτος είναι να δημιουργηθεί ένα κουτί πρώτων βοηθειών για την πόλη της Ιεράπετρας και άλλο ένα για την Ίσο Χρυσή. Και αφενός δηλαδή είναι αυτό και αφετέρου να υποστηρίξουμε το τμήμα, το περιφερειακό τμήμα Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας. Μάλιστα. Για καλό σκοπό λοιπόν, Σάντεραν. Για πες μας λίγο για τις διαδρομές, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν ηλικιακά, δώσ' μας έτσι, πού πάμε, τι πάμε, γιατί μπορεί να περπατήσουμε με τη στολή μας ωραία ή μπορεί να τρέξουμε, αν το έχω καταλάβει σωστά, ε? Είναι περιπατητική διαδρομή και το περιορίσαμε κυρίως αυτό, ώστε να είναι προσιτό από όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, από μητέρες με καροτσάκια, γενικότερα να μπορεί περισσότερος κόσμος να συμμετάσχει. Είναι περίπου στα 3 με 3,5 χιλιόμετρα το μήκος της διαδρομής, δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ. Και θα γίνει η κίνηση από την πλατεία Ιεράπετρας, τερματισμός επίσης στην πλατεία Ιεράπετρας και γενικότερα η διαδρομή θα είναι σε κεντρικούς δρόμους. Ωραία. Αυτοί που συμμετέχουν κερδίζουν κάτι? Ας πούμε, η στολή που κοστίζει 12 ευρώ από ό,τι ξέρουμε, έτσι, η στολή για όλους, είτε μικρούς είτε μεγάλους, αν το καταλαβαίνω σωστά, είναι το ίδια η τιμή. Το ίδιο, είναι ουσιαστικά η συμμετοχή μαζί με τη στολή. Ωραία. Και δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, όχι. Ωραία, οπότε δεν κερδίζει κανείς τίποτα, μάλλον όλοι κερδίζουμε από αυτή τη συμμετοχή. Όλοι κερδίζουμε, βεβαίως, συνεισφέροντας. Ωραία. Αυτά, δηλαδή τη στολή του καθένας και περπατάει μια διαδρομή περίπου 3 χιλιόμετρα, αν τα θυμάμαι καλά, για τη δημιουργία κουτιού πρώτων βοηθειών στην Ιεράπετρα και στη Χρυσή, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια, και γενικότερα για την ενίσχυση του περιφερειακού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στις 6 ώρα είναι η κίνηση εδώ, αύριο 6 ώρα το απόγευμα, έτσι, και υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα εδώ στην Αφισούλα, που
κάποιος που μας ακούει μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, είτε στη Μαρίνα που ακούμε τώρα, την κυρία Δρακονάκη. Θα τα πω και τα τηλέφωνα, Μαρίνα μου, 698-94-38-679 ή στην Κατερίνα στο 6977-50-1571 για δηλώσεις συμμετοχή σε αυτά τα τηλέφωνα. Μα προλαβαίνουμε και αύριο το μεσημέρι, αν τα κατάλαβα σωστά, ναι, στον Ερυθρό Σταυρό. Mm. Να πούμε επίσης ότι σε όλη τη διαδρομή τα μαγαζιά εστίασης θα έχουν κεράσματα. Mm-hmm. Οπότε πέρα από τη μουσική θα έχουμε και τα κεράσματα και είναι μια καλή αφορμή να βγούμε να διασκεδάσουμε και να γεμίσουμε την πόλη χρώμα. Τέλεια. Θα είναι και καλός ο καιρός. Έτσι, δεν θα έχει βροχές, καταιγίδες που εντάξει θα θέλαμε αλλά δεν. Πάλι, ναι. Οπότε θα είναι πολύ όμορφη η βραδιά χωρίς ιδιαίτερες καταστάσεις, 6 ώρα το απόγευμα αύριο λοιπόν, σαν ταράν εδώ στην Ιεράπετρα, με κεράσματα από τα καφέ εστίαση όπου περάσει ο κόσμος, περιπατητική η διαδρομή, 500 είναι οι δηλώσεις μέχρι τώρα συμμετοχής και, από, και εκτός Ιεράπετρας, μας είπατε κυρία Δρακονάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο προσθέσουμε. Όχι, σας περιμένουμε όλους να βοηθήσετε κι εσείς και όλος ο κόσμος ώστε να μπορούμε να το διοργανώνουμε για χρόνια ακόμα με τη δύναμη και τη στήριξη. Πάρα πολύ ωραία. Όλου του κόσμου. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αύριο στις 6 ραντεβού στην πλατεία. Έτσι είναι η κίνηση, και η κίνηση εδώ από την κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας. Καλή δύναμη, ακριβώς, Μαρίνα μου, και καλή χρονιά να έχετε. Έτσι πάντα δημιουργική να είστε, με συμμετοχή στα κοινά και τα πολιτιστικά αυτής της πόλης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εσένα και όλα τα εγώ παιδιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επίσης, κορίτσι μου.